Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε. Νομίζω περάσαν 5 χρόνια. Περάσαν. Λοιπόν. Εσύ είσαι δηλαδή πολύ πιο μικρό. Με θυμάστε. Εσείς όμως παραμένετε νέα και ζωντανή. Ναι, δεν θα έλεγα, αλλά δεν πειράζει. Τι, τι σα κάνει έτσι όλα αυτά τα χρόνια να αγαπάτε τόσο πολύ τη μουσική και να επιμένετε και μουσική, να λέτε να συνεχίσω. Τι είναι αυτό δηλαδή το ιδιαίτερο που σα προσφέρει η μουσική? Προσφέρει ζαλίδι στην ψυχή μου και ένα σκοπό. Νομίζω ότι όλα αυτά τα 5 χρόνια που έχουν να τα πούμε έχουν συμβεί πάρα πολλά. Έχουν αλλάξει πολύ οι ζωές όλων μας. Αλλά η μουσική παραμένει έτσι μια κοινή αφετηρία για όλους. Για όλους μας. Που μας ενώνει. Και γενικά η τέχνη είναι ένας μπούσουλας, σταθερός. Και δεν είναι τυχαίο που πάντα στις δύσκολες φάσεις ο κόσμος στρέφεται σε αυτό για να αισθανθεί λίγο γαλήνη. Γιατί αυτό που γίνεται γύρω μας, πέρα από το αυτά καθ' αυτά τα γεγονότα που είναι βάρβαρα, είναι και η βαρβαρότητα των μέσων, η οποία έχει καταστήσει μανιοκαταθλιπτική μια χώρα εδώ και... Δηλαδή δεν μπορεί πλέον ο κόσμος να ανασάνει, να σκάσει το χείλη από αυτό το συρφετό πληροφορίας μόνο αρνητικής. Εσείς είστε νέοι άνθρωποι, δεν θα μπαίνετε σε αυτό το τρίπ. Τι πρέπει να κάνει η νέα γενιά, για δώστε μας λίγα τύψη. Η νέα γενιά τι πρέπει να κάνει, πρέπει να βλέπει μπροστά. Είναι βλέπει εύκολο μπροστά. Όμως. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι, μπροστά είναι πολύ θολό το τοπίο, έως άβατο. Όμως έχετε τη ζωντάνια από τα νιάτα σας και την προσαρμοστικότητα. Επίσης δεν έχετε, πώς να το πούμε, αναστολές και βάρη στην πλάτη. Θα προχωρήσετε χωρίς βάρη και με όλη την χαρά μπορεί να έχει η περιπέτεια, γιατί έχει ένα, έτσι, ένα θρύ η περιπέτεια. Όντως. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ποτέ δεν ήταν τίποτα δεδομένο. Απλά οι γενιές δικές μας, σαν γονείς, δημιουργήσαν ένα αίσθημα στα παιδιά άτρωτου. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Είχαμε ψηθεί. Τώρα λοιπόν αυτό κατέρευσε όλο το σχήμα αυτό. Αυτό που είναι μακριά έξω από εμάς, γιατί υπάρχει αυτό που σημαίνει εδώ, το οποίο είναι χαοτικό και έξωση, αλλά υπάρχει η μεγάλη εικόνα που είναι λίγο πιο τρομακτική ακόμα. Δηλαδή είναι αυτό που πάει να συμβεί παγκόσμια και αυτό που πάει να συμβεί στην Ευρώπη και έξω. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε όλοι σε μια κατάσταση να παρατηρούμε και να καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα, να μην ακούμε τις σιρήνες και τις παραπληροφορήσεις, να δημιουργούμε γρήγορα δική μας άποψη και να ελισσόμαστε. Να μπορούμε να ελιχθούμε ανάμεσα αυτό, να είμαστε ευκίνητοι. Είναι μια μορφή πολέμου. Είναι ένας σύγχρονος πόλεμος. Ναι. Με ό,τι απώλειες μπορεί να έχει αυτό, εμείς όμως θα είμαστε νικητές. Γιατί πάντα νικητές είναι ο κόσμος. Με απώλειες, αλλά είναι πάντα νικητής ο κόσμος. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Σε όλη την ιστορία. Περνάει μαύρες σελίδες η ανθρωπότητα, ο πολιτισμός μας, αλλά μετά ξανά το φως έρχεται πάλι μπροστά. Μακάρι. Είσαστε σε ένα καλοκαίρι που κάνετε περιοδεία? Όχι μεγάλη. Δεν θα έλεγα. Είναι επιλεκτικά. Και βέβαια εδώ ήταν από τις πιο... πολύ επιλεκτικά θα παίξω. Αγαπάτε πολύ το φεστιβάλ του Άρτα. Αγαπάτε, ναι, τα φεστιβάλ γενικά και ιδιαίτερα έτσι όπως τα κάνετε εδώ. Έχουμε έρθει από την αρχή που έχει γίνει. Το θυμάμαι που το λέγαμε και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε ότι ήσταν από τις πρώτες καλλιτέχνες. Από τις πρώτες φορές. Και τώρα φέτος έχει και πολύ ποτάμι. Ναι. Δεν είχε τόσο έχει πολύ νερό. Φέτος έχει πολύ νερό. Τι θα ακούσουμε απόψε? Υπάρχει και ένας καινούργιος δίσκος που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο. Αλλιώς, παιγμένα αλλιώς από την μπάντα στην Ελλάδα και πάλι τραγούδια από το παρελθόν. Έτσι και αλλιώς το μέλλον σε φέρνει πάντα σε μια. Ανακαλείς πάντα το παρελθόν για να είσαι γερός για το μέλλον. Αλλά είναι παιγμένα πολύ ιδιαίτερα τα τραγούδια σε αυτά τα παιδιά. Αυτή την μπάντα που δουλεύω έτσι και ζήτησε έτσι πολύ. Ναι, οι άνθρωποι όλοι. Έχουν αλλάξει πραγματικά τη διάθεση. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και καλή εβδομάδα να πω. Ναι, εννοείται. Ανοίγετε, κάνετε το ποδαρικό, θα είναι σίγουρα σούπερ. Τέλεια, άντε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια, καλή επιτυχία.